Κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία από την πρώτη στιγμή είπαμε πως μπήκε με φόρα για να υλοποιήσει την αντιλαϊκή πολιτική για λογαριασμό του κεφαλαίου, δίνει τα αρέστα της για να αποδείξει ότι αυτή η πολιτική επιβάλλεται με ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής. Γιατί να πρωτομιλήσουμε για τους ποινικούς κώδικες που ενσωματώνουν αντιδραστικούς θεσμούς, διευρύνουν τις διατάξεις του τρομονόμου, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατική πράξη οποιοδήποτε απλό αδίκημα, για τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, όπου βασική σας επιδίωξη είναι να βάλετε στον ηλεκτρονικό γύψο το εργατικό κίνημα. Για όλα αυτά βέβαια δεν έχετε παράπονο. Βρήκατε αρκετή έτοιμη δουλειά από το ΣΥΡΙΖΑ και την προχωράτε με το γνωστό δικό σας τρόπο. Γιατί αλήθεια να πρωτομιλήσουμε? Μήπως για την παραβίαση του ασύλου και την επίθεση των ΜΑΤ σε φοιτητές που διαμαρτύρονταν για το lockout στην ΑΣΟΕ τη Δευτέρα το πρωί, τις συλλήψεις φοιτητών και ό,τι φυσικά ακολούθησε? Από το κλίμα αστυνομοκρατίας που καλά κρατεί μέχρι και την προαναγγελία έντασης της καταστολής από υπουργό σας? Όλη αυτή την περίοδο χιλιάδες φοιτητές γεμίζουν τα αμφιθέατρα, συζητάνε συλλογικά, αποφασίζουν κινητοποιήσεις για το κόστος των σπουδών τους που μεγαλώνει, για τα πτυχία που τα βάζουν στην κορνίζα, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, για τις ελλείψεις στη στέγαση, στις υποδομές. Απορρίπτουν τα παραμύθια σας ότι έχουν δήθεν να λαβαίνουν από μια ανάπτυξη από την οποία έχουν να κερδίσουν μόνο οι λίγοι, κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και να είστε σίγουροι πως θα απαντήσουν στον αυταρχισμό και στην καταστολή, μαζικά και αγωνιστικά.